Δεν ξέραμε εξ αρχής ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και λόγω του γηπέδου και λόγω της ομάδας. Η Σκίδρα είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και το έχει αποδείξει. Παρ' όλα αυτά πήγαμε το παιχνίδι στο tie break. Θεωρώ ότι παρότι είχαμε το προβάδισμα στο tie break, δεν ήμασταν αρκετά ψύχρεμοι σε κάποιες φάσεις έτσι ώστε να πάρουμε την νίκη. Θα μείνω σε αυτό, δεν θέλω να αναφερθώ σε διαιτητικά λάθη ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι δουλειά άλλων να τα βλέπουν. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Συγχαρητήρια στη Σκίδρα για την νίκη της. Θεωρώ ότι ίσως έπρεπε να ήμασταν εμείς οι νικητές. Από εκεί και μετά όμως συνεχίζουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Coach, βλέπουμε να έχει η ομάδα σας ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Πήγατε στην Οριστιάδα, ήρθατε στη Σκίδρα. Ακολουθεί ένα ταξίδι στην Θεσσαλονίκη που θα αντιμετωπίσετε τον Πήγασο. Αυτό όλο, η συσσωρευμένη ίσως κούραση, πόσο μπορεί να επηρεάσει στο αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι ότι στην Πολύχνη την επόμενη αγωνιστική την παίζουμε στην Καλαμάτα. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές ήμασταν με μία βαλίτσα στο χέρι και γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Πρώτα παίξαμε με την ΑΕΚ εκτός, μετά με την Οριστιάδα και τώρα στη Σκίδρα. Το επόμενο παιχνίδι είναι με στην έδρα μας. Έχουμε καιρό να παίξουμε στην έδρα μας. Θεωρώ ότι είναι και εκεί ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουν μείνει τρεις αγωνιστικές. Δεν έχει κριθεί νομίζω κάτι ακόμα. Από εκεί και μετά θα προσπαθήσουμε όσο να τον για το καλύτερο. Έχει δρόμο ακόμα. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι τρεις αγωνιστικές, αλλά είναι όλες οι ομάδες κοντά και νομίζω ότι δύσκολα κάποια ακόμα θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο. Ξέραμε ότι έπρεπε να έχουμε υπομονή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πόντο. Όπως είδατε και το σκορ κρίθηκε στο τέλος, 20-18, και η μπίλια μπορούσε να κάτσει και στις δύο ομάδες. Δυστυχώς χάσαμε, ο πόντος που πήραμε είναι πολύ σημαντικός. Θα κοιτάξουμε τι κάναμε λάθος και χάσαμε το παιχνίδι, θα το βελτιώσουμε και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.